Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω για μία από τις προφητείες του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ, η οποία έχει εκπληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της και βέβαια στην περίοδο αυτή που σας έχω δώσει θα εκπληρωθεί ολόκληρη η προφητεία του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ. Η εκπλήρωσή της φάνηκε το 2010 μέσα από μία είδηση που βέβαια τότε αυτή η είδηση δεν πήρε μεγάλη έκταση όπως θα έπρεπε. Βέβαια εγώ και τότε το 2010 προσπάθησα να μιλήσω για αυτήν την είδηση και για το πώς συνδέεται με τις προφητείες του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ, αλλά πολλοί με αγνόησαν και τότε, και έτσι σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να την ξαναφέρω στο προσκήνιο για να καταλάβουμε ότι οι προφητείες του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ πιστοποιούνται και όλες θα εκπληρωθούν μέχρι από το 2012-13 έως το 2023-24 το αργότερο. Ας δούμε την προφητεία πρώτα απ' όλα, η οποία λέει: «Λίγο καιρό πριν τη βασιλεία του Αντίχριστου, ακόμη και εκείνες οι εκκλησίες που έχουν κλείσει θα επισκευαστούν και θα αποκατασταθούν, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και στο εσωτερικό τους. Θα επιχρυσώσουν τους στόλους των καμπαναριών και των καθεδρικών ναών, και όταν θα ολοκληρώσουν και τον κύριο ναό, τότε θα έχει έρθει ο καιρός για την ενθρόνηση του Αντίχριστου. Προσευχηθείτε ο Θεός να μακραίνει εκείνον τον χρόνο, για να ενθαρρυνθούμε και να στηριχθούμε. Θα είναι μια φοβερή χρονική περίοδος αυτή που μας περιμένει. Αυτή η αποκατάσταση των καθεδρικών ναών θα συνεχιστεί μέχρι τη στιγμή της στέψης του Αντίχριστου. Θα έχουμε τότε μια πρωτοφανή λαμπρότητα». Λοιπόν, και σταματάω εδώ πέρα. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Λαυρέντιος του Σερνικόφ ότι όταν θα επισκευαστούν όλοι σχεδόν οι ναοί στη Ρωσία, γιατί όπως ξέρουμε στη Ρωσία ο Άγιος Λαυρέντιος Σερνικόφ ζούσε, κοιμήθηκε το 1950. Στην εποχή λοιπόν που ζούσε υπήρχε ο κομμουνισμός και είχαν καταστρέψει όλες τις εκκλησίες σχεδόν. Έτσι λοιπόν έδωσε αυτή την προφητεία, που και μέσα από αυτή την προφητεία προσπαθεί να μας προειδοποιήσει ότι όταν θα δείτε να ολοκληρώνουν την ΑΗ στη Ρωσία και να επισκευάζονται, ότι τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Ότι τότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Είναι πολύ σημαντική η προφητεία αυτή, η οποία εκπληρώθηκε. Και θα το δείτε τώρα, με την είδηση αυτή που θα σας διαβάσω. Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010, σε αίθουσα του Καθεδρικού Ναού του Σωτήρου στη Μόσχα, συνεδρίαζε το Πατριαρχικό Συμβούλιο Πολιτισμού υπό την Προεδρία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κ. Κυρίλου. Ο Πατριάρχης Μόσχας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι τα τελευταία 20 χρόνια στη Ρωσία ανακαινίστηκαν 23.000 Ορθόδοξοι Ναοί. Επίσης, ο Πατριάρχης Κύριλλος πρόσθεσε: «Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί σε καμία χώρα και ποτέ στην ιστορία. Ο κόσμος πρέπει να δει το μεγάλο κατόρθωμα της ανοικοδόμησης από πλευράς Ρωσικής Εκκλησίας σε ναούς που βεβηλώθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς», συμπλήρωσε ο Πατριάρχης Κύριλλος. Τέλος, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τόνισε ότι «αυτό δεν έγινε σε περίοδο οικονομικής ευδαιμονίας, πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής αρμονίας, αλλά στο φόντο της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης». Βλέπουμε αδελφοί μου,
το πόσο σημαντική είναι αυτή η είδηση, ότι 23.000 ναοί ανακαινίστηκαν, επισκευάστηκαν και ξέρουμε αυτή τη στιγμή το πώς είναι οι ναοί στη Ρωσία. Με επιχρυσωμένους τρούλους έχουν μια πρωτοφανή λαμπρότητα, ακριβώς όπως το προφήτευσε ο Άγιος Λαυρίντης του Σερνικόφ, ο οποίος είπε ότι λίγο πριν να αρχίσει το έργο του Αντίχριστος θα γίνει αυτό το πράγμα. Και να το που έγινε. Το 2010 βγήκε η ανακοίνωση. Έτσι λοιπόν, αφού εκπληρώθηκε αυτό το μισό κομμάτι της προφητείας που μιλάει για την ανακαίνιση των ναών με πρωτοφανή λαμπρότητα και όχι από μία απλή ανακαίνιση, έτσι θα εκπληρωθεί και το άλλο μισό που λέγει ότι αυτή η ανοικοδόμηση των ναών θα συνεχιστεί και μέχρι την ενθρόνηση του Αντιχρίστου. Όταν λοιπόν μας λέει ότι λίγο καιρό πριν και σε αυτό το σημείο, έτσι, συμφωνεί με την περίοδο αυτή που σας έχω δώσει, 2012-13 με 2023-24, στην οποία θα αρχίσει το έργο του Αντίχριστος. Να διαβάσετε όλες τις προφητείες του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ, γιατί μας δείχνει με μεγάλη λεπτομέρεια, ανατριχιαστική λεπτομέρεια, τα όσα θα συμβούν μέσα σε αυτά, μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που σας έχω δώσει. Μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο που σας έχω δώσει θα συμβούν όλα αυτά που λέει ο Άγιος Λαυρέντιος του Σερνικόφ. Να είστε πλέον σίγουροι. Το 2010 το έβγαλα εγώ αυτό το άρθρο ξανά στην επιφάνεια. Είπα και τότε το πώς συνδέεται με την προφητεία του Αγίου Λαυρετίου του Σερνικόφ και ότι είναι μια απόδειξη των προφητείων του Αγίου Λαυρετίου, της εγκυρότητας των προφητείων του Αγίου Λαυρετίου, αλλά και της περίοδου αυτή που σας δίνω. Και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας σε εγρήγορση, να προσευχόμαστε, να είμαστε κοντά στο Χριστό για να μας φωτίζει να βλέπουμε τα σημεία των καιρών, διότι σύντομα ο Αντίχριστος έρχεται μέσα σε αυτή την περίοδο που σας έδωσα και έρχεται το σφράγισμα και η Δευτέρα Παρουσία. Και πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Διαβάστε τις προφητείες του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ. Διαδώστε τις στους πλησίων σας. Πείτε στους πλησίων σας ότι έρχεται ο Αντίχριστος τώρα. Ότι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία και ότι έρχεται το χάραγμα. Να προετοιμαστούμε όλοι. Διότι έμεινε πολύ λίγος καιρός ακόμα. Αυτό είχα να σας πω για την προφητεία αυτή του Αγίου Λαυρεντίου του Σερνικόφ. Διαδώστε τη στους πλησίων σας, μελετήστε την προφητεία του ολόκληρη και να είστε όλοι καλά. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Ο Θεός μαζί μας.